πήγαν αυτά. Καλησπέρα, Κωστή και Γρηγόρη. Σαν πάω, είμαι περήφανο για τη χθεσινή νίκη, αλλά είμαι πολύ αισιόδοξο και χαρούμενο για την οτροπία τη ομάδα, η οποία σε μια από τι πιο ελιστερέ και συνάμα κατηφορικέ έδρε Ευρώπη δεν έκανε ούτε ένα δευτερόλεπτο καθυστερήσει και είναι από αυτά που πιστώνω στον προπονητή. Καλή συνέχεια. Μπράβο, ρε Μάγκα. Τι μπράβο, ρε Μάγκα. Αυτό είναι η καλύτερη ποδοσφαιρική παρατήρηση. Και καθυστέρηση πρέπει να γίνει. Και πέσει και κάτω πρέπει να πέσει. Αδιάφορο ήταν το παιχνίδι, ρε Σικώστα. Δεν ήταν καθόλου αδιάφορο. Αν πας να κάνεις λάντζα, έχεις κάνει λάντζα. Το Prestige. Στη Γερμανία έχεις κάνει λάντζα. Νίκη Prestige. Ήταν νίκη Prestige. Για τους Έλληνες της Γερμανίας ήταν αυτή. Ήταν νίκη Prestige, η οποία δίνει μπόνους σε ένα σύλλογο τεράστια και μπόνους όχι οικονομικά. Γιατί ανεβαίνει πολύ ψηλά, είναι μια νίκη μεγάλη. Από εκεί και πέρα όμως, όταν βλέπεις ότι δεν κάνουν καθυστερήσεις και δεν υπάρχει σκοπιμότητα, άσχετα αν ήρθε και μέσα από τύχη όλο αυτό το πράγμα, αυτό που λέει έχει αξία. Ρωτάω τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, τους φίλους του ΠΑΟΚ, ποιος παίκτης από αυτούς που παίξανε ανέβηκε η μεταπολιτική του αξία. Εγώ έχω κρατήσει τρεις. Ο Κάτσε ένας. Ποιος Κάτσε? Γιατί τι έκανε ο Κάτσε? Εσύ πες ότι. Τι έκανε ο Μαλεζάς καταρχήν. Ένας ο Μαλεζάς βεβαίως. Εντάξει. Άλλος. Για μένα ο Τσίμιροτ ήταν πολύ καλό. Άσε τον Τσίμιροτ. Πάμε παρακάτω. Ο Τζιόλι ήταν. Άσε ρε τον Τζιόλι, ρε. Πάμε να δούμε. Έλα ρε, ο Μάκ είναι ο ένας, ρε. Ο Μάκ είναι ο ένας. Καλά, το Μάκ μας είναι ένας. Ο Μάκ είναι δύσκολο στον γκολ. Στο 3-5 ταιριάζει μόνο. Γιατί χθες τι ήταν το μάτς? Ναι, αυτό. Επειδή έχει κάνει εξειδικευμένη ανάλυση και το σέβομαι. Όταν μου λες να το σέβεσαι, ρε. Το τι το λες ότι το σέβομαι, δηλαδή τι μας δεις τα εύσημα, να το σέβεσαι. Ότι ο Μακ παίζει στο 3-5-2. Ίσα το ανέδειξα. Μαλεζάς. Μαλεζάς, τόσο Μακ, ευχάριστος. Ο τρίτος ποιος είναι? Πες μου εσύ. Ο αριστερός Μπακχαφ. Ο Πιτσιρικάς, ο οποίος σε λάθος θέση. Ο Μιστακίδης. Ο οποίος Μιστακίδης τον έχουν θάψει για να βγάλουν τον Μπέλκα. Από τον οποίο πάλι βγήκε η κάθε την παλιά. Ο Μιστακίδης από τον οποίο η Αζίστα πάλι αυτό βγήκε. 7 μάτς έπαιξε.